έστριψε τα προβλήματα για μας για να ανεβάσει το κομματικό του προφίλ. Ο Πρωθυπουργός έφυγε από τη Δυτική Μακεδονία με την εντύπωση ότι τα προβλήματά μας λύνονται με τη σύραγγα της κλεισούρας και το υδρογόνο. Ότι οι άνθρωποι μας πάνε για σεζόν στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και όχι γιατί δεν έχουν δουλειά. Είπε ότι το φράγμα Νεστορίου ψάχνει μειοδότη όταν το έργο πάει για επαναπροκήρυξη. Πιστεύει ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί, ο κάθετος είναι σε εξέλιξη και ο σιδηρόδρομος πρώτων πυλών. Αυτή την εντύπωση αποκόμισε από όσα άκουσε από αυτά που του μετέφερε ο Περιφερειάρχης και πιθανόν και οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί. Το γεγονός ότι ερήμωσε η περιοχή πιθανόν να αποδίδεται σε ότι οι άνθρωποι μας αναζητούν ταξιδιωτικές εμπειρίες. Κοιτάξτε, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ευθέως στον Πρωθυπουργό, θα του λέγαμε «Κυριάκο, εμάς να ακούς». Καλό το αυτοκίνητο που οδήγησες, αλλά είναι δανεικό. Καλές οι κοιλάδες του υδρογόνου, αλλά εδώ έχουμε βουνά τα προβλήματα. Και κοίταξε, γιατί την άλλη φορά που θα έρθεις, πιθανόν δεν θα βρεις κανέναν από εμάς εδώ. Το δικό μας σύνθημα είναι πρώτα ο τόπος και οι άνθρωποι του. Και με αυτό το σύνθημα βάζουμε σήμερα στους πολίτες Κοζάνης αυτά τα θέματα που εμείς θα βάζαμε στον Πρωθυπουργό και θα προτείναμε. Και πρώτο θα βάζαμε την επίλυση των προβλημάτων στον χώρο της υγείας,